Η μεγάλη συμμετοχή των μελών της Νέας Δημοκρατίας στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στην Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής και για την ανάδειξη διοικήσεων στις δημοτικές τοπικές οργανώσεις ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των εκλογών. Παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών της Νέας Δημοκρατίας στο άκουσμα της υποψηφιότητας του Δημήτρη Τσούφη για την Προεδρία της ΝΟΔΕ τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα δεν παρατηρήθηκαν αντιδράσεις ή άλλα προβλήματα κατά την εκλογική διαδικασία, η οποία κύλησε ομαλά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία συμπεριλαμβάνονταν και όσοι ενεγράφησαν και ψήφισαν στην εκλογή του νέου αρχηγού το Νοέμβριο. Οι εκλογές αφορούσαν τα συμβούλια των τοπικών οργανώσεων και τους προέδρους των ομαρχιακών οργανώσεων του κόμματος. Στη Χαλκιδική, ο μοναδικός υποψήφιος για την Προεδρία της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής ήταν ο Δημήτρης Τσούφης. Για νέα σελίδα στη Νέα Δημοκρατία, που στοχεύει προς την άρρηκτη ενότητα, έκανε λόγο ο νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δημήτρης Τσούφης, ο οποίος από το πρωί επισκέφθηκε τα εκλογικά τμήματα. Ο κύριος Τσούφης σχολίασε ότι στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία να απαλλαγεί από κακές συμπεριφορές του παρελθόντος και να οδεύσει ενωμένη στο μέλλον. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή για τη Νέα Δημοκρατία του νομού Χαλκιδικής. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε μετά την εκλογή την καθολική συμμετοχή των νεοδημοκρατών ψηφοφόρων της Χαλκιδικής του Νοεμβρίου, η οποία αυτή η προσπάθεια σήμερα συνεχίζεται. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, από το πρωί χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα η διαδικασία σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Χαλκιδικής, στα 14 που έχουν στηθεί στις έδρες του Δήμου. Η ροή είναι αυτή που αναμέναμε, δεν είναι η ροή που υπήρχε στις εκλογές στις εσωκομματικές του Νοεμβρίου, αλλά είναι πραγματικά μια φυσιολογική ροή και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και το βράδυ με το κλείσιμο των καλπών, με το πόσοι θα έχουν ψηφίσει. Είδαμε και αρκετούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν και μάλιστα και ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα, έτσι και λόγω νεαρού της ηλικίας, δεν είχαν άλλη εμπλοκή με τα κομματικά όργανα. Αυτό πώς το πετύχατε? Καταρχήν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω, παρότι είμαστε στην εξέλιξη της διαδικασίας, όλα όσα παιδιά μπήκανε υποψήφοι και στελεχώσανε τα ψηφοδέλτια στις τοπικές επιτροπές. Να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι πραγματικά από τον λίγο χρόνο το οποίο έχουν και αν θέλετε από την άλλη πλευρά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητος, πραγματικά πήραν την απόφαση να μπουν μπροστά και να βοηθήσουν τη δύσκολη χρονική στιγμή την παράταξη. Όλη αυτή τη χρονική περίοδο μέχρι σήμερα δεχτήκατε και ένα πόλεμο λάσπης, θα λέγαμε. Σε αυτό πώς σταθήκατε εσείς και πώς θα το διαχειριστείτε από εδώ και πέρα? Καταρχήν αυτό το οποίο έχω να πω, ότι και λόγω χαρακτήρα μου, όπως με γνωρίζουν όλοι οι Χαλκιδικιώτες, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μένω στα παλιά, κοιτάζω μπροστά, προχωράω μπροστά. Απλά θέλω να τονίσω ότι εγώ στη ζωή μου έχω μάθει, όταν παίρνω μια απόφαση να συμμετέχω σε μια εκλογική διαδικασία, μπαίνω, αγωνίζομαι, άλλες φορές έχω πετύχει να εκλεγώ, άλλες φορές έχω αποτύχει. Αυτό λοιπόν σημαίνει, πήρα την απόφαση, εγώ και κάποιοι συνεργάτες μου μπήκαμε μπροστά στην εκλογική διαδικασία. Επειδή αν θέλετε κάποιοι άνθρωποι, μην μπορώντας να με χτυπήσουν, διότι γύρω από την υποψηφιότητα μου αποκτήθηκε μια δυναμική ευρύτερη στον Δήμο Τρίγλιας και στο Δήμο σε όλη τη Χαλκιδική, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έχει ανησύχησε κάποιους άλλους, οι οποίοι βγήκαν και με κατηγόρησαν επί προσωπικού. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια αυτό το οποίο έκανε πράξη ο πρόεδρός μας από το βράδυ των εκλογών του Νοεμβρίου για την ενότητα του κόμματος, επιλέγοντας συνεργάτες του άτομα τα οποία στήριξαν τη μία την άλλη υποψηφιότητα. Προχωράμε όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς και είμαστε υποχρεωμένοι με την ψήφο που θα μας δώσει ο χαλκιδικιώτικος λαός σήμερα, ο Δημοκράτης, από αύριο να μπούμε δυνατά, διότι μας περιμένει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Παραμένουμε στο θέμα. Η μεγάλη συμμετοχή νέων στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο Πολυγύρου ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Νέα στελέχη έδωσαν το παρόν με κοινό στόχο να γυρίσουν σελίδα στη Νέα Δημοκρατία. Στον απόϊχο της δημόσιας αποδοκιμασίας από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Αριστοτέλη Παυλίδη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και Γιώργο Βουλγαράκη, διεξήχθησαν σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη προέδρων σε 71 νομαρχιακές οργανώσεις
και 980 διοικήσεις των τοπικών και διαμερισματικών οργανώσεων του κόμματος. Στη Χαλκιδική λειτουργήσαν 14 εκλογικά τμήματα στις έδρες των Δήμων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε δήλωσή του έκανε λόγο για ένα μεγάλο και τολμηρό άνοιγμα στην κοινωνία, αφού η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να ανοιχθεί και να προσφύγει στην κοινωνία για να εκλέξει τον αρχηγό της, μετά τον αρχηγό της νεολαίας, σήμερα εκλέγει τον πρόεδρο της κάθε νομαρχιακής επιτροπής και της κάθε τοπικής επιτροπής. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, δήλωσε ο κ. Σαμαράς, και είμαστε περήφανοι που είμαστε το μόνο κόμμα που έχει προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες ανοίγματος προς την ελληνική κοινωνία. Δικαίωμα συμμετοχής ψηφοφορίας είχαν όλα τα μέλη του κόμματος που είχαν εγγραφεί μέχρι τις 28 Απριλίου, καθώς και τα μέλη της ΟΝΕΔ. Οι εσωκομματικές διαδικασίες θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου στην Αθήνα το τριήμερο 25 με 27 Ιουνίου. Στον πολύγυρο, ο αριθμός των ψηφισάντων ήταν πολύ μεγάλος, γεγονός που ικανοποίησε τα στελέχη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πολλοί ήταν οι νέοι οι οποίοι έπαιρναν φέτος για πρώτη φορά μέρος στις διαδικασίες. Η διαδικασία εξελίσσεται πολύ ομαλά, η συμμετοχή είναι αρκετά ικανοποιητική. Όλα βαίνουν καλώς, δεν έχουμε προβλήματα κανένα προς το παρόν. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία εδώ στο νομό. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, πάμε να ανανεώσουμε το διοικητικό, αρκετά νέα άτομα μέσα. Από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία σε όσους εκλεγούν τους υποψηφίους. Από εκεί και πέρα εύχομαι ό,τι καλύτερο, όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά για τους υποψηφίους εκλεγμένους. Κύριε Παπαγρηγορίου, πρώτη φορά συμμετέχετε στις διαδικασίες? Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή μου στις εσωκομματικές διαδικασίες. Τι σας έκανε να πάρετε μέρος? Αυτό που πάνω απ' όλα με παρακίνησε είναι η δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, η δύσκολη συγκυρία και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε ουσιαστικά από την αρχή και θέλω να αποδείξω σε αυτήν την χρονική στιγμή ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και είναι οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, και σε τελική ανάλυση εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε και το ξεκίνημα για μια νέα πορεία στην παράταξη και στην πατρίδα φυσικά. Την υποψηφιότητα του κυρίου Τσούφη για την Προεδρία, πώς την αξιολογείτε, σας δημιουργεί εμπιστοσύνη? Ο Δημήτρης ο Τσούφης ήταν μία από τις καλύτερες δυνατές υποψηφιότητες που θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτή την περίοδο. Και αυτό γιατί διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στα εσωκομματικά και επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δώσει το μήνυμα ενότητας, το οποίο χρειάζονται όλοι και στο νομό φυσικά, αλλά και με τη λειτουργία της νομαρχιακής οργάνωσης στο μέλλον, για να μπορέσει να αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ και είναι εδώ για να προσφέρει στην πατρίδα. Νέοι άνθρωποι έρχονται σήμερα εδώ για να ψηφίσουν? Σαφώς. Μέχρι στιγμής η κίνηση πάει αρκετά καλά. Νομίζω ότι μέχρι το απόγευμα θα κορυφωθεί και από εκεί και πέρα περιμένουμε και την ανάδειξη των υποψηφίων, την εκλογή των υποψηφίων. Μήνυμα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία έδωσε και ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής, Περικλής Πελέκας, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να δίνει μάχες για το κόμμα, και ευχήθηκε παράλληλα καλή επιτυχία στα καθήκοντά του στον νέο πρόεδρο της ΝΟΔΕ, Δημήτρη Τσούφη, δίνοντάς του τη σκυτάλη της Προεδρίας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουν ψηφίσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα μπορούσαν βέβαια, επαναλαμβάνω, να είναι πολύ περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Νομίζω ότι στις επόμενες ώρες θα δούμε την προσέλευση ανάλογη με τη σημασία της σημερινής διαδικασίας. Από όλους τονίστηκε ότι στόχος είναι η ενότητα του κόμματος. Βέβαια, είδαμε μέχρι πρόσφατα και σε τοπικό επίπεδο γεγονότα που μόνο ενότητα διαμαρτυρούσαν. Αυτά πλέον θα μπορέσουν να ανήκουν στο παρελθόν. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν νομίζω ότι ο κάθε νεοδημοκράτης που σέβεται πάρα πολλά τον εαυτό του δεν ασχολείται με τα αυτονόητα. Και κυριολεκτός αυτό. Όποιος έχει διαφορετική άποψη, καλά θα κάνει να μην συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αν θέλει πάρα πολλά να σέβεται τον εαυτό του και τη μέχρι τώρα πορεία του. Άρα λοιπόν, περί ενότητος, νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα θέμα. Από εκεί και πέρα, εσείς απέρχεστε σήμερα πια και επισήμως από το αξίωμα του Προέδρου. Η θέση σας στη Νέα Δημοκρατία τώρα πια? Δεν μπορώ να σας φανταστώ απλό στρατιώτη. Νομίζω όμως ότι, μόλις το είπατε, νομίζω ότι άσχετα αν δεν θα είμαι απλό στρατιώτης, ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κατακτήσει στη Νέα Δημοκρατία είναι να είναι απλός, συνεπής και μαχητής σε επίπεδο οργάνωσης.